Η Εψιπείρου διοργάνωσε θελετική αιμοδοσία προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των τιμάτων των αιμοδοσιών των νοσοκομείων. Οι ανάγκες έμεναν μεγάλες και η κινητοποίηση που έγινε είναι σημαντική προκειμένου να βοηθηθούν συμπολίτες που έχουν ανάγκη. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και η Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κάλεσαν τον κόσμο να αιμοδοτήσει προκειμένου να συγκεντρωθούν μονάδες αίματος για την κάλυψη των ασθενών αλλά και των υπηγουσών καταστάσεων. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλές δράσεις. Είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε ό,τι έχει σχέση με την αλληλεγγύη και το να δίνουμε αγάπη σε συνανθρώπους μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όποια δράση μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν είναι στιγμή επί της παρούσης να αναλύσουμε το τι έχουμε κάνει, αλλά στη δεδομένη στιγμή, μόλις πληροφορηθήκαμε ότι όντως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έλλειψη αίματος, πολύ γρήγορα κινηθήκαμε, δημιουργήσαμε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους εραστέχνες παράγοντες, όλους τους εραστέχνες ποδοσφαιριστές, προπονητές, γενικότερα όλη την μεγάλη αυτή οικογένεια του εραστεχνικού αθλητισμού και του εραστεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί πάντα συμμετέχουν και συμμετέχουν νομίζω σε ικανοποιητικό βαθμό όταν κρίνεται η ανάγκη. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Θεωρούμε χρέος μας και καθήκον μας το να μπορούμε και να βοηθάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα λίγα λεπτά που θα αφιερώσουμε να μπορέσουμε να παλύνουμε τον πόνο κάποιων ανθρώπων, αλλά συγχρόνως ίσως και να σώσουμε κάποιες ανθρώπινες ζωές. Επομένως, αυτό μας γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά και μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση και θα θέλαμε αυτό το παράδειγμα το δικό μας να το μιμηθούν και άλλοι συνάνθρωποι μας, αλλά και άλλοι σύλλογοι, ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα και να βοηθήσουμε με μια πολύ, πολύ, πολύ αφιερώντας πολύ λίγο χρόνο ανθρώπους οι οποίοι μας χρειάζονται. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς, γιατί μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε το τελευταίο διάστημα με σοβαρή έλλειψη αίματος στο νοσοκομείο μας, μας δίνεται η δυνατότητα 2 ημέρες να συλλέξουμε αίμα, το οποίο είναι πολύτιμο για κάποιους ασθενείς οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν έπαιρναν τις μεταγγίσεις που έπρεπε να πάρουν. Είναι μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε αυτή τη δύσκολη περίοδο με την ΕΨΥ. Πράγματι είναι σαν μάνα εξ ουρανού, κύριε Πρόεδρε, αυτή η προσφορά σας, διότι το να συλλέξουμε τόσες μονάδες αίματος και να μπορέσουμε να καλύψουμε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι στο χώρο του νοσοκομείου ή δεν έχει κάποιο δικό του άνθρωπο να χρειάζεται αίμα να το κατανοήσει. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι για άλλη μία φορά, γιατί είναι αρκετές φορές που έχουμε κάνει τέτοιες αιμοδοσίες με μεγάλη συμμετοχή, και θέλω να εκφράσω πραγματικά την ευγνωμοσύνη και της αιμοδοσίας, αλλά εκπροσωπώντας και τους ασθενείς και τους συγγενείς τους και το νοσοκομείο μας, πραγματικά αισθανόμαστε ευγνώμονες για αυτή τη μεγάλη προσφορά που κάνετε. Μια που μου δίνετε ο χρόνος σήμερα, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλους τους αιμοδότες και όχι μόνο στους αιμοδότες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα και με τους συγγενείς ασθενών. Έρχονται, αφήνουν τους ασθενείς τους στο νοσοκομείο, τους καλούμε ότι πρέπει να βοηθήσουν, εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Μεταγγίζουμε τους αρρώστους, δεν έχει κινδυνεύσει κανένας ασθενής από έλλειψη αίματος, απλώς μπορεί να καθυστερήσει μια μετάγγιση. Όμως διαπιστώνουμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ότι πολλοί συγγενείς δεν έρχονται καθόλου, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους δικούς τους ανθρώπους. Επομένως, καλό θα είναι να γνωρίζουν όλοι ότι αυτό το αίμα δεν ανοίγουμε μια βρύση και να το πάρουμε. Προέρχεται από κάποιους ανθρώπους και μακάρι στη χώρα μας να ήταν όλο το αίμα εθελοντικά προσφερόμενο και να μπορούσε το νοσοκομείο, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, να το παρέχει. Όμως δυστυχώς οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα πρέπει να σκέφτονται και εκείνοι οι οποίοι μεταγγίζονται οι ασθενείς τους, έρχονται να κάνουν ένα χειρουργείο ή είχαν μία γαστροραγία. Στις τελευταίες μέρες είχαμε 5 γαστροραγίες. Έχουν πάρει 20 αίματα οι ασθενείς αυτοί.
δεν είστε κανένα στην αιμοδοσία να ενδιαφερθεί για το συγγενείο. Επομένως και αυτοί θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εθελοντές αιμοδότες που όλη αυτή την περίοδο, παρότι βρισκόταν σε διακοπές, τους ενοχλούσαμε στις διακοπές τους, τους παίρναμε τηλέφωνο και οι περισσότεροι από αυτούς ανταποκρίθηκαν επιστρέφοντας στα Γιάννενα να έρθουν να δώσουν αίμα.